Φίλες και φίλοι ακροατές, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε στην ραδιοφωνική μας παρέα την κυρία Μαρία Μπάγια, ειδική στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων. Καλώς μας ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Το θέμα για το οποίο θα μιλήσουμε είναι το ζήτημα των νέων ταυτοτήτων. Όπως ίσως θα γνωρίζετε, στις 27 Τετάρτου του 2018 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ, στην εφημερίδα της κυβέρνησης δηλαδή, η υπουργική απόφαση για τις νέες ταυτότητες. Από εκεί και πέρα, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να γνωστοποιήσουμε στους ακροατές μας τι ακριβώς θα περιλαμβάνουν νέες ταυτότητες. Και να πούμε βεβαίως ότι είναι η πρώτη φορά που έχουμε φτάσει τόσο κοντά στην έκδοση των νέων ταυτοτήτων, αφού έχει δημοσιευθεί ένα πλήρες νομοσχέδιο στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που λέει σχεδόν όλες τις λεπτομέρειες. Ακριβώς, είναι πολύ αναλυτικό. Θα ήθελα να πω ότι από το 1986 έχει ξεκινήσει η διαδικασία και η προσπάθεια να επιβληθούν αυτές οι νέες ταυτότητες με διάφορους τρόπους. Και βέβαια από το 1986 και μετά ξεκίνησαν και οι αντιδράσεις παράλληλα. Πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα τις κινητοποιήσεις που ξέρει όλος ο κόσμος επί της περίοδου του Μακαριστού Χριστόδουλου. Και ίσως ήταν και οι μεγαλύτερες τότε αντιδράσεις. Σταμάτησε για λίγο το θέμα εκεί. Βέβαια είχαν ξεκινήσει οι αντιδράσεις με την διαγραφή του θρησκεύματος από τις ταυτότητες. Από τα καινούργια δελτία έτσι πως είχαν ετοιμαστεί και σταδιακά φτάσαμε μέσα σε μια δεκαετία εδώ που είμαστε σήμερα. Άρα λοιπόν αυτά που τότε κάποιοι λέγανε προφανώς επαληθεύτηκαν πέρα για πέρα. Επαληθεύτηκαν και φοβάμαι ότι θα επαληθευτούν και όσα έχουμε κατά καιρούς πει σε διάφορους χώρους και με διάφορους τρόπους για το τι πρόκειται να ακολουθήσει στη συνέχεια. Διότι τώρα κατά τη γνώμη μου είμαστε στο πρώτο τελευταίο σκαλοπάτι. Το επόμενο σκαλοπάτι, αφού καταφέρουν να επιβάλλουν τις νέες ταυτότητες, θα είναι πολύ χειρότερο σε όλα τα επίπεδα. Ουσιαστικά δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για έναν μεγάλο αδερφό που θα μπορεί να παρακολουθεί όλους τους ανθρώπους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά παντού. Θα επικαλεστούμε σήμερα την πολυετή εμπειρία σας στον τροπεζικό τομέα, στα θέματα ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων. Εκεί που για χρόνια εσείς ζήσατε από κοντά τα θέματα της ηλεκτρονικής απάτης. Έχοντας λοιπόν ήδη κατατεθεί αυτό το νομοσχέδιο και έχοντας μάλλον ήδη γίνει νόμος πλέον του κράτους αφού δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, μπορείτε να μας πείτε έτσι εν συντομία και όσο πιο κατανοητά γίνεται ποια θα είναι η μορφή των νέων ταυτοτήτων έτσι όπως διαβάζουμε τις λεπτομέρειες στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Ναι, οι νέες ταυτότητες θα έχουν τη μορφή πιστωτικής κάρτας. Αυτό που είναι το πιο ανησυχητικό είναι ότι θα περιλαμβάνουν ένα RFID microchip, δηλαδή ένα τσιπάκι το οποίο θα μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε για να καταχωρήσουμε όλα τα δεδομένα που αφορούν σε πρώτη φάση την ταυτότητά μας. Είναι μια απλή πιστωτική κάρτα εμφανισιακά. Θα έχει μέσα καταχωρημένη τη φωτογραφία μας, τα δαχτυλικά μας αποτυπώματα, τα στοιχεία που είναι ούτως ή άλλως γνωστά στις ήδη υπάρχουσες ταυτότητες, και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να ελέγχουν την πραγματικότητα της ταυτότητας, δηλαδή ότι η ταυτότητά μας δεν είναι πλαστή. Ξέρετε τι με εντυπωσιάζει και συγγνώμη που σου διακόπτω, ναι. Ότι πριν από μερικά χρόνια όταν εκδόθηκαν τα τροποποιημένα δελτία ταυτότητας, αφαιρέθηκαν τα δακτυλικά αποτυπώματα ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Τώρα πλέον, με την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, αλλά είναι υποχρεωτικά δεδομένα. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που θα δούμε στην πορεία ότι θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε και με νομικό τρόπο να αντικρούσουμε την όλη κατάσταση. Λοιπόν, τώρα, ως προς το τι περιέχει, έχει μια ζώνη οπτικής εξέτασης, σαν αυτές που βλέπουμε στις πιστωτικές κάρτες. Έχει μία ζώνη που είναι αναγνωρίσιμη με μηχανικό τρόπο, δηλαδή θα το βάζεις σε ένα ειδικό μηχάνημα και θα αναγνωρίζει τα στοιχεία σου. Και φυσικά έχει ένα υπόστρωμα που θα φέρνει τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας. Θα περιλαμβάνονται από ό,τι γνωρίζουμε, από ό,τι γνωρίζουμε από το νομοσχέδιο, από το νόμο μάλλον πλέον του κράτους, ο θηρέος ελληνικής δημοκρατίας, το όνομα, η χώρα προέλευσης, και κάποια άλλα στοιχεία όπως το επώνυμο, το όνομα, το φύλο κλπ. Η ημερομηνία γέννηση θα γίνει, αυτά που είναι έτσι κι αλλιώς στις υπάρχουσες ταυτότητες. Τώρα, αυτό που θα ήθελα εγώ να εξηγήσω στους ακροατές μας είναι το θέμα της ασφάλειας όλου αυτού του συστήματος. Θα περιλαμβάνεται, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της κουβέντας,
και ένα RFID microchip, ένα μικρό τσιπάκι δηλαδή, που έχει πολλές πληροφορίες. Και από αυτό που διαβάσαμε στον νόμο, έτσι όπως δημοσιεύτηκε, είναι ότι εκτός από τα δακτυλικά αποτυπώματα, τη φωτογραφία και τα στοιχεία ταυτότητας, θα περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Τίποτε άλλο. Χωρίς καμία αυτό, περισσότερη επεξήγηση. Ακριβώς. Χωρίς αυτό να προσδιορίζει ποια θα είναι αυτά τα στοιχεία και πώς θα είναι και η χωρητικότητα του συγκεκριμένου RFID microchip. Αυτό δηλαδή σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα γίνει, κάποια εταιρεία θα αναλάβει την όλη διαδικασία. Από ό,τι γνωρίζουμε, από εταιρείες με τις οποίες έχω μιλήσει και από ανθρώπους που προτίθεται να υποβάλουν αιτήσεις, μέχρι τέλος Σεπτέμβρη περίπου θα είναι έτοιμη όλη η διαδικασία. Δηλαδή από εκεί και πέρα ενδεχομένως να μπορούν να ξεκινήσουν την έκδοση των νέων ταυτοτήτων, που αρχικά από ό,τι ξέρουμε θα λαμβάνουν όσοι ούτως ή άλλως επρόκειτο να λάβουν από Σεπτέμβρη-Οκτώβρη νέα ταυτότητα και σταδιακά με βάση τον αριθμό, με βάση το αρχικό γράμμα του ονόματος, του επιθέτου μας, θα μπορούν να παραλάβουν και οι υπόλοιποι άνθρωποι και να αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες ταυτότητες. Όπως λέει ο νόμος, θα πρέπει σε 5 χρόνια να γίνει άμεση αντικατάσταση. Ναι, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των ταυτοτήτων. Το θέμα μας τώρα είναι το εξής. Ότι στα μαθηματικά λέμε, υποτεθείστο ότι παίρνουμε ένα RFID microchip. Τι κάνουμε, πώς είναι η χωρητικότητά του, ποια στοιχεία καταγράφει, ποιος το ελέγχει και ποιος είναι εκείνος που θα κάνει τη συνολική διαχείριση του συστήματος. Για να πιάσουμε λοιπόν τα ερωτήματα ένα-ένα. Ποια είναι η χωρητικότητά του, έτσι όπως το είπατε κι εσείς. Η χωρητικότητά του μπορεί να είναι τεράστια, εφόσον δεν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις και κάποιες άλλες προδιαγραφές που να λένε ότι θα πρέπει να έχει τόσο μικρή χωρητικότητα ώστε να έχει μόνο τα βασικά στοιχεία. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στον νόμο. Επομένως, αφήνουμε περιθώριο και για μελλοντικές προσθήκες. Στο μέλλον δηλαδή μπορούν να γράφονται μέσα, αφού έτσι κι αλλιώς έχουμε το ΆΜΚΑ, μπορούν να γράφονται και όλα μας τα ιατρικά προβλήματα. Μπορεί επίσης να γράφονται κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες που μας αφορούν. Εν συνεχεία μπορεί να γίνει ενοποίηση με τους φορολογικούς μας αριθμούς και να μπορεί να προστίθεται και όλα μας τα φορολογικά δεδομένα, όλα μας τα τραπεζικά δεδομένα. Οτιδήποτε δηλαδή αυτή τη στιγμή αποτελεί ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Για το οποίο προφανώς κανείς δεν θα έχει γνώση. Ακριβώς, δεν θα μπορούμε ούτε τον έλεγχο της κατάστασης να έχουμε, ούτε θα γνωρίζουμε τι έχει καταγραφεί, διότι αν γίνει ενοποίηση όλων αυτών των συστημάτων, που μπορεί να γίνει, μπορεί να επιτευχθεί, εφόσον θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος αριθμός, όπως το ΆΜΚΑ. Μέσα από το ΆΜΚΑ μας, που υπάρχει και στην εφορία και στον αριθμό ασφάλισης στο ΙΚΑ, υπάρχει και στις τράπεζες, υπάρχει παντού, μπορούν όλα αυτά τα στοιχεία μας να καταγραφούν μέσα στην ταυτότητά μας. Και έτσι να υπάρχει ένας πλήρης έλεγχος της προσωπικότητάς μας. Αυτό θα μπορεί να γίνεται με την τεχνολογία έτσι όπως έχει εξελιχθεί ανά πάσα στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος. Δηλαδή, εγώ έχω μια ταυτότητα στο σπίτι μου, ας πούμε. Ναι. Χωρίς να ξέρω βέβαια τι περιέχει. Μπορεί μετά από ένα χρόνο, 2 χρόνια να βάλουν περισσότερα στοιχεία μέσα σε αυτό το μικροτσιπάκι. Μπορούν να διαγράψουν στοιχεία. Θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να μπαίνουν αυτοί που θα έχουν υποτίθεται τον έλεγχο και την πρόσβαση να διορθώνουν, να βελτιώνουν, να αυξάνουν και να μειώνουν τα δεδομένα. Βεβαίως. Διότι η καταγραφή των στοιχείων υπάρχει και μέσα στο σύστημα. Υπάρχει ένα συνολικό σύστημα το οποίο ελέγχει όλες αυτές τις κάρτες. Εάν εσείς τώρα πάτε και βάλετε την κάρτα στο ATM, ελέγχετε το ποσό που έχετε μέσα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Οποιαδήποτε πράξη κάνετε, στην πορεία θα μπορείτε να δείτε και το υπόλοιπο του λογαριασμού σας. Πώς γίνεται αυτό? Η κάρτα σας μπορεί να είναι στο σπίτι. Όμως μέσα στο σύστημα υπάρχουν όλα τα στοιχεία σας. Το ίδιο ακριβώς θα γίνει και με την ταυτότητά μας. Μπορεί εμείς την ταυτότητά μας να την έχουμε κρύψει μέσα από το μαξιλάρι μας, αλλά τα στοιχεία που θα αλλάξουν μέσα στο σύστημα. Και ανά πάσα στιγμή, όποτε δηλαδή χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε την κάρτα, θα μπορούσαν αυτά τα στοιχεία να προσθεθούν μέσα στη φυσική μορφή της κάρτας. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια τεράστια βάση δεδομένων, μη προσβάσιμη Ακριβώς. και μη ελέγξιμη από εμάς, από τους πολίτες, από τις μονάδες. Ακριβώς. Το πρόβλημα από εκεί και πέρα είναι ποιοι είναι αυτοί που θα ελέγχουν την όλη κατάσταση. Διότι είναι δεδομένο ότι από τη μία μεριά έχουμε ενδεχομένως το Υπουργείο Εσωτερικών που θα είναι αρμόδιο για την όλη διαδικασία και από την άλλη πλευρά έχουμε και την εταιρεία που και εκείνη θα έχει με τον τρόπο της συμμετοχή στην όλη διαδικασία καθώς θα πρέπει να παρέχει στήριξη στο όλο σύστημα. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήσουμε ένα σύστημα στα χέρια
του Υπουργείου Εσωτερικών και να μην συνεχίζεται να υποστηρίζεται από την εταιρεία πληροφορικής που θα έχει αναλάβει την όλη διαδικασία. Και πάμε στο επόμενο επίπεδο. Το επόμενο επίπεδο είναι ότι έχουμε δύο προβλήματα πολύ μεγάλα και γνωστά σε όλο τον κόσμο. Το ένα πρόβλημα είναι η δολιοφθορά από τους υπαλλήλους και από τους ανθρώπους που θα διαχειρίζονται το όλο σύστημα. Και μην σας φανεί παράξενο. Όχι, αλλά να το πούμε με ένα παράδειγμα για να το καταλάβουν και οι ακροατές μας. Πολύ ωραία. Να εξηγήσουμε λοιπόν το εξής. Ας πάμε στο τραπεζικό σύστημα. Γιατί στις τράπεζες, ενώ οι υπάλληλοι θεωρητικά είναι ελεγχόμενοι σε όλα τα επίπεδα, έχουν τη δυνατότητα να μπουν στο σύστημα και να κλέψουν χρήματα από τους πελάτες. Και γιατί πρέπει να υπάρχουν μέσα στο τραπεζικό σύστημα άνθρωποι σαν και εμένα, σαν όλους τους επιθεωρητές που γνωρίζετε, που με κάποιο τρόπο ελέγχουν όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους. Διότι προφανώς έχουν γίνει πάρα πολλές δολιοφθορές. Και αν λοιπόν ένα σύστημα που έτσι κι αλλιώς είναι εξαιρετικά ελεγχόμενο, γιατί αφορά οικονομικά στοιχεία, έχει τόσο μεγάλες πιθανότητες δολιοφθοράς μέσα από τους ίδιους τους υπαλλήλους, πόσο μάλλον πιο εύκολο θα ήταν να γίνει το αντίστοιχο για τις ταυτότητές μας. Μπορώ να αναφέρω κάποια παραδείγματα που είναι γνωστά στον κόσμο. Έχετε κατά καιρούς ακούσει ότι πιάσανε υπάλληλο που είχε κλέψει 1 εκατομμύριο ευρώ. Πώς έγινε αυτό? Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία, δυστυχώς. Γιατί ο ανθρώπινος νους γεννάει πάρα πολλά σενάρια, εύκολα σενάρια εγκληματικότητας, και οι άνθρωποι που διαχειρίζονται την ασφάλεια ερχόμαστε από πίσω για να διορθώσουμε τα προβλήματα. Ένα χαρακτηριστικό που συζητάμε μεταξύ μας είναι ότι οι ειδικοί στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων πάντα ακολουθούν τους υπαλλήλους που κάνουν δολιοφθορά, αλλά και τους hackers. Πάντα εκείνοι είναι ένα βήμα μπροστά. Και από hackers τον τελευταίο καιρό έχουμε κάθε μέρα και ένα παράδειγμα. Ακριβώς. Να ολοκληρώσω το κομμάτι της δολιοφθοράς από τους υπαλλήλους και θα μιλήσουμε μετά και για τις κυβερνοεπιθέσεις, αλλά και για τους hackers. Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα που έχουν γίνει γνωστά στο Πανελλήνιο από το ΙΚΑ. Από τα πλαστά ένσημα που δίνονταν κατά καιρούς σε εταιρείες. Πριν από κάποια χρόνια μου ζητήθηκε από κάποιο γνωστό μου που είχε αντιμετωπίσει ένα αντίστοιχο πρόβλημα η συνδρομή μου, για να μπορέσουμε να εντοπίσουμε με ποιον τρόπο μπορούσε να είχε συμβεί ένα γεγονός που τον αφορούσε. Δηλαδή, ενώ πλήρωνε το λογιστικό γραφείο τα ένσημα για τους υπαλλήλους και ενώ έπαιρνε ασφαλιστική ενημερότητα και ότι ήταν ικανός να συνεχίσει τις δραστηριότητές του, ξαφνικά βρέθηκε με μια τρύπα πάνω από 2 εκατομμύρια. Δηλαδή για περισσότερο από 2 χρόνια, ενώ έπαιρνε ασφαλιστικές ενημερότητες για τους υπαλλήλους, δεν ήταν αληθινές, ήταν πλαστές. Παρόλο που φαίνονταν αληθινές. Και έπαιρνε και χαρτιά από το ΙΚΑ ότι όλα ήταν καλά. Αυτό πώς γινότανε? Γινότανε με πάρα πολύ απλό τρόπο. Δολιοφθορά και συνεργασία λογιστών και υπαλλήλων του ΙΚΑ. Κάπου συνεργάστηκαν λοιπόν και βρήκαν τη φόρμουλα. Ακριβώς. Η όλη διαδικασία έφτασε στη δικαιοσύνη. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μπει στη φυλακή για όλο το θέμα. Πριν από λίγο άκουσα στην τηλεόραση για τα πλαστά ασφαλιστήρια αυτοκινήτων. Πώς έγινε αυτό? Δηλαδή εμείς έχουμε ένα ασφαλιστήριο για το αυτοκίνητό μας, έχουμε δώσει τα χρήματά μας και τώρα έρχονται εκ των υστέρων και μας λένε έχουμε φτιάξει μια πλατφόρμα και μια εφαρμογή στην οποία θα μπορείτε να διαπιστώσετε ότι το ασφαλιστήριο που έχετε πληρώσει και κρατάτε στα χέρια σας δεν είναι πλαστό, αλλά πράγματι στο σύστημα της ασφαλιστικής εταιρείας έχει περάσει το όνομά σας. Ενδεχομένως να υπάρχουν πάνω από 100.000 ασφαλιστήρια πλαστά, τα οποία προσπαθούν αυτή τη στιγμή να εντοπίσουν. Βλέπετε με πόσο μεγάλη ευκολία μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα δολιοφθοράς από υπαλλήλους. Το οποίο θα είναι, ας πούμε, μικρής κλίμακας. Κάποιοι θέλουν να κάνουν κάπου μια ζημιά, τώρα που μιλάμε τις ταυτότητες. Κάποιοι λοιπόν συνεργάζονται, ή μπορεί να υπάρχει ένας δόλος ενδεχομένως. Κάποιος χρηματίζεται για να πάρει κάποια στοιχεία, να τα μεταφέρει, να τα κάνει προσβάσιμα σε κάποιους άλλους ή για να αλλάξει κάποια στοιχεία. Μιλάμε για κάτι τέτοιο, έτσι. Ενδεχομένως να θυμάστε, πριν από 2 ή 3 χρόνια κυκλοφορούσε ευρέως ένα CD με στοιχεία φορολογικά μεγάλων επιχειρηματιών και πολιτικών, το οποίο ήταν προσβάσιμο στον οποιονδήποτε.
Κάποιοι λοιπόν μπόρεσαν να μπουν μέσα στο σύστημα και υπέκλεψαν όλα αυτά τα στοιχεία. Με την ίδια ευκολία μπορούν και να τα αλλοιώσουν. Δηλαδή, με μεγάλη ευκολία, αν εμένα στο δικό μου RFID microchip έχουν καταγραφεί στοιχεία που αφορούν και το περιουσιολόγιο μας, διότι όπως γνωρίζετε υπάρχει και η διαδικασία για το περιουσιολόγιο που τρέχει παράλληλα, μπορούν ανά πάσα στιγμή να το αλλοιώσουν. Και από εκεί που μπορεί να είσαι κάτοχος ενός σπιτιού, ξαφνικά να μην είσαι κάτοχος αυτού του σπιτιού και να πρέπει να αποδείξεις το αυτονόητο. Ή να φανείς ξαφνικά κάτοχος περισσότερων σπιτιών και να πρέπει ακριβώς πάλι να αποδείξεις κάτι άλλο. Επίσης κάποιος μπορεί να παίξει με τα νούμερα. Από εκεί που η αξία του ακινήτου σου είναι 100.000 ευρώ, ξαφνικά να βρεθείς με μια ακίνητη περιουσία με ένα μηδενικό ακόμα, 1.000.000 ευρώ, η οποία βέβαια μπορεί να το κάνει κάποιος για διάφορους λόγους, αυτή θα έχει επιπτώσεις τεράστιες. Γιατί σκεφτείτε να γίνουν αυτά σε κάποιους, σε 5.000 ανθρώπους, σε 10.000, σε 100.000 ανθρώπους. Θα πρέπει όλοι αυτοί να κινήσουν διαδικασίες για να αποδείξουν τα αυτονόητα. Πραγματικά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Η δολιοφορά από υπαλλήλους, από ανθρώπους που είναι στο σύστημα. Που ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι και ποιοι θα το διαχειρίζονται. Και εκεί είναι το μεγάλο ερώτημα. Το επόμενο θέμα, το οποίο είναι πολύ πιο σοβαρό ενδεχομένως, είναι το θέμα των hackers και το θέμα των κυβερνοεπιθέσεων. Να εξηγήσουμε βέβαια στους ακροατές μας τι ακριβώς λέμε κυβερνοεπίθεση. Ναι, να μην νομίζουν ότι είναι από μια κυβέρνηση, έτσι, γιατί πολλοί το μπερδεύουν και δεν το καταλαβαίνουν. Ακριβώς. Λοιπόν, η κυβερνοεπίθεση είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή, η οποία έχει σαν στόχο της να σπείρει το φόβο, την αβεβαιότητα και την αμφιβολία σε ανθρώπους μέσα από την υποκλοπή στοιχείων και αλλίωση στοιχείων που αφορούν τον υπολογιστή. Ο στόχος λοιπόν είναι το FUD, δηλαδή Fear, Uncertainty και Doubt. Υποκλέπτουν πληροφορίες ή προσθέτουν πληροφορίες μέσα στο υλικό των υπολογιστών και έχει σαν στόχο βέβαια να δημιουργήσει διαφόρων ειδών προβλήματα. Δεν αφορά κυβερνήσεις, αφορά κάποιους hackers ή κάποιες ομάδες ανθρώπων που θέλουν να, για διάφορους λόγους, είτε γιατί έχουν λάβει εντολές να προβούν σε αυτή τη διαδικασία ή και πάρα πολλές φορές έτσι γιατί το θεωρούν παιχνίδι. Μπορούμε να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό δεχόμαστε πάρα πολλές κυβερνοεπιθέσεις. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Πρόσφατα, ενδεχομένως ακούσατε, είναι ένα θέμα που ξεκίνησε στις αρχές του Μαΐου, ότι η Ελλάδα από Τούρκους hackers έχει ξεκινήσει να δέχεται κάποιες επιθέσεις, που κάποιες από αυτές απαντούνται και από τους ανώνυμους Greece. Υπολογίζουν ότι περίπου 700 ελληνικές ιστοσελίδες είναι έτοιμες να πληγούν από τους Τούρκους hackers. Σκεφτείτε με πόση ευκολία, γιατί αυτά τα στοιχεία είναι σοκαριστικά, αν μπορούν 700 ελληνικές ιστοσελίδες να πληγούν με μεγάλη ευκολία, σκεφτείτε πόσο εύκολο θα είναι εάν κάποιος κρατάει σε ένα σύστημα τα στοιχεία όλης της Ελλάδας, όλων των Ελλήνων, πόσο πιο εύκολο είναι να τεινάξει το σύστημα στον αέρα, όπως λέμε. Οι ανώνυμους Greece ήδη απαντούν σε αυτές τις κυβερνοεπιθέσεις, λέγοντας ότι και εμείς είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε πολύ πιο μεγαλειώδεις επιθέσεις σε σχέση με αυτές που κάνουν οι Τούρκοι σε εμάς. Για δείτε λοιπόν πόσο πόλεμος των κυβερνοεπιθέσεων λειτουργεί σε απλά θέματα. Και ο οποίος μπορεί να γίνει ένας φαύλος κύκλος που δεν οδηγεί πουθενά. Ο ένας να κάνει ζημιά στον άλλον και να διαιωνίζεται το πρόβλημα και να μεγαλώνει. Ακριβώς. Σκεφτείτε ότι πριν λίγο καιρό είχαμε το θέμα του Facebook. Κατά πάσα πιθανότητα οι ακροατές μας έχουν ακούσει ότι κάποια στοιχεία μέσα από το Facebook δεν προστατεύτηκαν όπως θα έπρεπε και έτσι ο ιδρυτής του Facebook αναγκάστηκε να έρθει σε απολογία. Να πάρει ισχυρά πρόστιμα και να συνεχίσει στέλνοντας μηνύματα σε όλους απολογητικά ότι δεν ήμασταν σε θέση να προστατέψουμε το Facebook από τις επιθέσεις αυτές που έγιναν ή να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εκεί βέβαια δεν υπάρχει τόσο τεράστιο πρόβλημα, διότι δεν είναι τόσο σημαντικά τα προσωπικά δεδομένα. Δεν αφορούν την ταυτότητά του. Απλά ένα μεγάλο, ένα πολύ μεγάλο δίκτυο απέδειξε ότι δεν έχει απολύτως καμία ασφάλεια. Ακριβώς. Τώρα, υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις που θα θέλαμε να αναφέρουμε, παραδείγματος χάρη τη Γερμανία, την περίοδο των εκλογών, δηλαδή πριν από λίγους μήνες, η οποία έθεσε τον εαυτό της
σε κατάσταση υψίστης ασφαλείας ό,τι αφορούσε το θέμα των ευαίσθητων δεδομένων, διότι δέχτηκε πάρα πολύ μεγάλες κυβερνοεπιθέσεις. Δείτε ότι κατηγορείται αυτή τη στιγμή από την Αμερική η Ρωσία για τις κυβερνοεπιθέσεις την περίοδο των εκλογών. Και έχει δημιουργηθεί τεράστιο ζήτημα. Μιλάνε μέχρι και για αλλίωση του εκλογικών αποτελεσμάτων. Άρα λοιπόν, όταν ζούμε σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης που οποιοδήποτε μπορεί να επιτεθεί ηλεκτρονικά φυσικά σε οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι μεμονωμένος χάκερς, είτε είναι ολόκληρη ομάδα με κάποιους να έχουν δώσει την εντολή από πίσω, σκεφτείτε λοιπόν πόσο εύκολο είναι για μια χώρα σαν την Ελλάδα να δεχτεί τεράστια κυβερνοεπίθεση στα προσωπικά μας δεδομένα και αλλίωση φυσικά αυτών των δεδομένων, την οποία ενδεχομένως και εμείς να μην μπορέσουμε να τη μάθουμε ποτέ. Αφού λοιπόν τα δεδομένα είναι έτσι αυτή τη στιγμή, ότι δεν υπάρχει ασφάλεια στα πληροφοριακά συστήματα ή ότι δεν υπάρχει επαρκής ασφάλεια, γιατί επιμένουν και πιέζουν τόσο πολύ να γίνουν όλα σε τέτοια ηλεκτρονική μορφή και να υπάρχουν μεγάλες βάσεις δεδομένων, και μάλιστα έτσι όπως το ζούμε και στην Ελλάδα, σιγά σιγά να αρχίζουν να ενοποιούνται τα ηλεκτρονικά αρχεία και όλα μαζί να υπάρχουν κάπου? Κατά τη γνώμη μου, υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να κουβεντιάσουμε. Το ένα είναι οι προφάσεις αναμαρτίες. Δηλαδή αυτά που ισχυρίζονται κάποιοι, ότι πρέπει να γίνουμε ό,τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή εφόσον οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης έχουν αυτή την κατηγορία ταυτοτήτων, πρέπει και εμείς να τις λάβουμε. Εδώ να παρατηρήσουμε ότι η Αγγλία, για παράδειγμα, λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Στην Αμερική αρκεί ένα δίπλωμα για να πιστοποιήσεις την ταυτότητά σου. Στην Αυστραλία το ίδιο. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλές χώρες στις οποίες ακόμα και η ύπαρξη της ταυτότητας δεν είναι υποχρεωτική. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε υποχρεωτική ταυτότητα και κατά τη γνώμη μου θα μας αρκούσε το χαρτί που υπάρχει με κάποιον πιο ενισχυμένο τρόπο, αλλά αυτό το συζητήσουμε στην πορεία. Τώρα, κάποιοι επικαλούνται το θέμα της συνθήκης Έγκεν, ότι δηλαδή θα υποχρεωθούμε να βγούμε από τη συνθήκη Έγκεν, διότι δεν υπάρχει η ασφάλεια που θα έπρεπε από τη μεριά της Ελλάδας, εφόσον δεν έχουμε το RFID microchip, και μπορούν με μεγάλη ευκολία μέσω της συνθήκης Έγκεν να εισέλθουν στην Ευρώπη ανεπιθύμητοι από την Ελλάδα. Αυτές οι δικαιολογίες από τη μεριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τη μεριά τη δική μας δεν ευσταθούν, γιατί γνωρίζουμε ότι η Αγγλία, αν και θέλει να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθεί να μην έχει ταυτότητα υποχρεωτική, ούτε να έχει κάτι αντίστοιχο. Επίσης, αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι μέλη της συνθήκης Έγκεν. Φυσικά και δεν είναι μέλη της συνθήκης Έγκεν. Με την οποία συνθήκη Σέγγεν γίνεται και ένας πολύ μεγάλος διάλογος μετά από αυτό το υποτιθέμενο μεταναστευτικό πρόβλημα. Ακριβώς. Ότι θα πρέπει ή να αναθεωρηθεί ή να καταργηθεί. Και το λένε οι μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες που πρωτοστάτησαν στην δημιουργία και την υπογραφή της. Τελικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορούμε να κατανοήσουμε εκ των υστέρων την ανάγκη ύπαρξής της. Εφόσον στην πραγματικότητα έχει καταστρατηγηθεί τουλάχιστον για χώρες σαν την Ελλάδα. Τώρα, ποια είναι τα πραγματικά αίτια? Τα πραγματικά αίτια, αν με ρωτάτε τη γνώμη μου, είναι πνευματικής φύσης. Δεν είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να το συζητήσουμε, αλλά υπάρχει ένα σχέδιο, ευρύτερο σχέδιο, ελέγχου όλων μας, για να μπορεί η νέα τάξη πραγμάτων, με μεγάλη ευκολία στην πορεία, να επιβάλλει οτιδήποτε θέλει και να η επιβολή αυτή να μας κάνει πρόβατα επισφαγής και να μπορεί να μας ελέγξει ολοκληρωτικά. Αυτό είναι και το πιο τραγικό. Και δυστυχώς το πιο εύκολο. Εδώ που βρισκόμαστε πια είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβεί. Ξέρετε, με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι μέσα σε 3 χρόνια οι Έλληνες εξοικειώθηκαν πλήρως με την χρήση της πιστωτικής κάρτας, ενώ μέχρι πρότινος, πριν την εποχή των υποτιθέμενων αυτών μνημονίων που μας έφεραν εκεί που μας έφεραν, η χρήση της πιστωτικής κάρτας δεν ήταν τόσο διαδεδομένη. Και αντίστοιχα, πάμε σε μια εποχή που πρέπει να καταργηθούν τα μετρητά, γιατί όλα θέλουν να είναι ελεγχόμενα ηλεκτρονικά. Τάχα για το καλό μας. Ακριβώς. Καταφέραμε λοιπόν και εξοικειωθήκαμε πάρα πολύ με αυτή τη χρήση, τόσο που να μην μπορούμε να κάνουμε καμία συναλλαγή από ένα μικρό ποσό και πάνω σε μετρητά. Επισήμως τουλάχιστον στην Ελλάδα, γιατί είναι επισήμως, μια χαρά τις κάνουμε τις συναλλαγές. Αυτό όμως δείχνει ότι οι Έλληνες έχουν πάψει να ενδιαφέρονται ουσιαστικά
για το τι μπορεί να υπάρχει πίσω από αυτές τις υποτιθέμενες απλές κινήσεις. Κοιτάξτε, η γνώμη μου είναι ότι η κρίση, η οικονομική ας πούμε που ζει η Ελλάδα είναι πρωτίστως πνευματική και ηθική, γιατί αυτό απολέσαμε και με τον τρόπο που το απολέσαμε μπορέσαμε να γίνουμε υποχείριο όλων των υπολείπων. Τώρα για το κομμάτι της πιστωτικής κάρτας, επιτρέψτε μου να πω ότι χωρίς να θεωρηθώ συνωμοσιολόγος, ότι η κίνηση που έγινε να κλείσουν οι τράπεζες το χρονικό διάστημα που έγινε, κατά τη γνώμη μου δεν ήταν απαραίτητη. Μπορούσε να είχε αποφευθεί. Δεν είμαι οικονομολόγος, είμαι ένας άνθρωπος που γνωρίζει το τραπεζικό σύστημα πάρα πολλά χρόνια καθώς ζω μέσα σε αυτό, αλλά έχω ακούσει και από καθηγητές πανεπιστημίου, οικονομικών πανεπιστημίων, ότι μπορούσε να αποφευθεί. Αυτό είναι μια αλήθεια ένας που δυστυχώς επιβεβαιώνεται, ναι. Ναι. Δυστυχώς ένας από τους λόγους για τους οποίους έγινε ήταν ακριβώς αυτό. Δηλαδή η απόλυτη εξάρτησή μας και η εξοικείωσή μας με τις πιστωτικές κάρτες. Αυτή τη στιγμή ακόμα και πιο ηλικιωμένος έχει αναγκαστικά μία πιστωτική κάρτα, η χρεωστική, για να μπορεί να πάρει τη σύνταξή του, για να μπορεί να κινηθεί παντού. Από τη στιγμή που κατόρθωσαν να επιβάλλουν κάτι τέτοιο στην Ελλάδα, ουσιαστικά έσπασαν τους ηθικούς φραγμούς που μπορεί να είχαμε τότε, μέχρι τότε, και τους φόβους που μπορεί να είχαμε για τη χρήση του πλαστικού χρήματος. Έχοντας ζήσει εσείς για πολλά χρόνια μέσα στο τραπεζικό σύστημα και στα τμήματα της ηλεκτρονικής απάτης, η χρήση, η λειτουργία των πιστωτικών καρτών έχουν υψηλή ασφάλεια? Είναι τα συστήματα τέτοια που προστατεύονται? Δυστυχώς όχι. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι κανείς να κλέψει ακόμα και την ίδια την πιστωτική κάρτα. Κατά καιρούς είχαμε αντιμετωπίσει πολλά τέτοια θέματα. Βάζαν με ειδικό τρόπο αυτοί που κάναν τις κλοπές των πιστωτικών καρτών ένα σειρματάκι μέσα στη σχισμή και μπορούσαν να μπλοκάρουν την πιστωτική κάρτα οποιοδήποτε. Βάζαν κάμερες, μικροκάμερες, τις οποίες χρησιμοποιούσαν για να μπορούν από μακριά να δουν το PIN που πληκτρολογούσε αυτός που πήγαινε να κάνει την ανάληψη, κρατούσαν την πιστωτική κάρτα μέσα. Ο άνθρωπος πανικόβλητος έτρεχε, γιατί μπορεί να ήταν απόγευμα και να ήταν κλειστή η τράπεζα, έτρεχε στο κοντινότερο αστυνομικό τμήμα ή οπουδήποτε αλλού για να μπορέσει κάποιος να τον βοηθήσει να βγάλει την πιστωτική κάρτα, ερχόταν ο επιτίδιος, τράβαγε το σειρματάκι, έπαιρνε την πιστωτική κάρτα, είχε και το PIN και μπορούσε να κάνει όχι μόνο αναλήψεις τεράστιες, να βιάσει δηλαδή το λογαριασμό του ανθρώπου, αλλά μπορούσε επίσης, εάν υπήρχε περιορισμένος λογαριασμός και ήταν η κάρτα χρεωστική, να χρεώσει και τεράστια ποσά σε αυτή την κάρτα. Γι' αυτό λοιπόν φτάσαμε στις ανέπαφες συναλλαγές με την κάρτα που δεν χρειάζεται να βάλεις ούτε PIN ούτε οτιδήποτε, και στα άλλα πλέον συστήματα, σε αυτά τα λουράκια που φοράς στο χέρι και περνάς και αυτόματα σε χρεώνουν και σε ξεχρεώνουν. Τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι ακόμα χειρότερα, γιατί θα έχετε ίσως ακούσει ότι έχουν δημιουργηθεί, γιατί είπαμε πάντα ο απατεώνας είναι ένα βήμα μπροστά από τον τεχνικό ασφαλείας. Έχουν λοιπόν δημιουργηθεί ειδικά μηχανήματα τα οποία έχουν έρθει και σε χέρια δημοσιογράφων και έχουν γίνει πειράματα. Μπορείς με μεγάλη ευκολία σε αυτή την πιστωτική κάρτα δίπλα να πλησιάσεις. Κάποιος κρατάει δηλαδή την τσάντα του και έχει μια πιστωτική κάρτα μέσα. Αν εγώ έχω ένα ειδικό μηχάνημα, μπορώ με διάφορες κινήσεις δίπλα στην πιστωτική κάρτα να αρχίσω να χρεώνω ανέπαφα όσες φορές θέλω, όσα ποσά θέλω. Ακόμα και αν υπάρχει το όριο των 30 ευρώ, εγώ μπορώ να χρεώσω 30 φορές το 30 ευρώ. Και επομένως να κλέψω 900 ευρώ μέσα από αυτή την κάρτα. Και να είμαι στο μετρό στην απόσταση Δάφνη-Σύνταγμα. Και να κλέψω 900 ευρώ με μεγάλη ευκολία. Και να μην το πάρουμε ποτέ χαμπάρι, μάλλον θα το πάρουμε χαμπάρι, είναι πλέον πολύ αργά. Θα είναι πάρα πολύ αργά το να το καταλάβω. Μιλάμε λοιπόν για συστήματα παράλληλα. Μιλάμε για συστήματα ακριβώς, που έχουν πολλές ομοιότητες με αυτό που ετοιμάζονται, που ψήφισαν και που θέλουν να εφαρμόσουν. Έτσι κι αλλιώς δεσμευτικός νόμος γίνεται, ακόμα και ναι, τις επόμενες, όποιες θα είναι αυτές, κυβερνήσεις. Το χειρότερο στην όλη υπόθεση είναι ότι πλέον, όπως πριν επισημάνατε, δεν υπάρχει καμία αντίδραση από εμάς. Αυτό είναι το πιο λυπηρό. Συγχωρέστε με για αυτό που θα πω, αλλά υπάρχουν στιγμές που λέω, αναρωτιέμαι φωναχτά τώρα,
που είσαι Χριστόδουλε. Ναι, αυτή είναι μια αντίδραση γενικά που τη λέει πολλοί κόσμος, αλλά θα πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε τους κινδύνους που μας περιβάλλουν, να σηκωθούμε λίγο από την άνεσή μας, από αυτήν την αποχάβνωση μάλλον, γιατί δεν πρόκειται για άνεση, και να κινητοποιηθούμε. Άρα λοιπόν το ζητούμενο τώρα είναι τι κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε πλέον, διαπιστώνοντας ότι αυτό που γίνεται έρχεται να μας παγιδέψει, έρχεται να μας κλαβώσει αντί να μας ελευθερώσει. Και να πω κι εγώ κάτι προσωπικά του ότι την ώρα θα πίστευα μάλλον ότι με μια τέτοια κατάσταση ηλεκτρονικού φακελώματος οι πρώτοι που θα αντιδρούσαν θα ήταν οι λεγόμενοι αριστεροπροοδευτικοί. Και εδώ βλέπουμε ότι οι πρώτοι που πρωτοστατούν σε κάτι τέτοιο είναι αυτοί οι υποτιθέμενοι αριστεροπροοδευτικοί, που πάντοτε μιλούσαν κατά του φακελώματος, κατά, κατά του περιορισμού των δυνατοτήτων που μας δίνει η ελευθερία και όλα όσα μας χαρίζει το Σύνταγμα, το οποίο είναι αρκετά ισχυρό ακόμα στην Ελλάδα, αν και πασχίζουν να το αναθεωρήσουν. Δεν αντιδράει λοιπόν κανένας. Τώρα λοιπόν που συνειδητοποιούμε ότι τα προβλήματα είναι ουσιαστικά, ότι είμαστε μισό βήμα πριν από την απόλυτη αυτή ελεγχόμενη κατάσταση, τι μπορούμε να κάνουμε? Θα συμπληρώσω σε αυτό που είπατε πριν, ότι με τα λόγια χτίζουν όγια και κατόγια. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ευκολία από μεγάλες μερίδες ανθρώπων να πούν λόγια τα οποία εν τέλει δεν αγωνιούν να τα κάνουν και πράξη. Δηλαδή η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα που θα έπρεπε και μόνοι τους να έχουν εξεγερθεί και να έχουν αντιδράσει, να μην έχουν δεχτεί μια τέτοια διαδικασία, διότι κανείς δεν μπορεί να διασφαλίσει τα ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα. Τι μπορούμε να κάνουμε? Καταρχήν, εφόσον πλέον έχει γίνει νόμος του κράτους και εφόσον θα ξεκινήσει η διαδικασία και θα μας επιληθεί σε ένα πολύ κοντινό χρονικό διάστημα, νομίζω θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη. Θα έπρεπε δηλαδή κάποιοι να αναλάβουν την προστασία των προσωπικών μας δεδομένων και αυτοί θα πρέπει να είναι οι ίδιοι οι δικαστές που κινδυνεύουν όσο κινδυνεύουμε κι εμείς και ίσως και παραπάνω. Δηλαδή νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν προσφυγές μαζικές από ανθρώπους που πιστεύουν ότι δεν πρέπει να λάβουμε μια τέτοια καινούρια ταυτότητα. Δεν θέλω να θεωρηθώ ότι είμαι υπερβολική σε αυτό που λέω. Δεν μιλάω παρά μόνο για τα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια των προσωπικών μας δεδομένων και δυστυχώς για την ευκολία με την οποία μπορούν να καταστρατηγηθεί όλη η ασφάλεια. Και δυστυχώς για τα θέματα αυτά της ασφαλείας κανένας δεν μπορεί με βεβαιότητα να πει ότι δεν θα έχουν πάρα πολλά προβλήματα και ότι το δίκτυο δεν θα αποδειχθεί με τρύπες, όπως αποδεικνύεται καθημερινά. Και ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι δεν μπορεί κανείς να μας εξασφαλίσει τίποτα. Όταν ακόμα και σε στρατιωτικό επίπεδο μπορούν να δεχτούν κυβερνοεπιθέσεις, όταν ακόμα και κάποια στιγμή στο παρελθόν είχε γίνει βέβαια για πλάκα, κάποιος Έλληνας χάκερ είχε επιτεθεί στο Αμερικανικό Πεντάγωνο πριν από κάποια χρόνια. Σκεφτείτε πόσο πιο εύκολο θα ήταν να γίνει σε απλούς ανθρώπους σαν και εμάς. Και κυρίως σε αντιρρησίες συνείδησης. Και αυτό είναι που δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί έχουν δικαίωμα οι αντιρρησίες συνείδησης να μην πάνε στο στρατό. Έχουν δικαίωμα να κάνουν τη ζωή τους με όποιο τρόπο θέλουν. Υποστηρίχθηκε το δικαίωμα όλων των κατηγοριών ανθρώπων να κάνουν όπως θέλουν τη ζωή τους. Γιατί πραγματικά δεν υποστηρίζεται το δικαίωμα το δικό μας, που είτε για πνευματικούς λόγους, είτε για λόγους συνείδησης, είτε γιατί φοβόμαστε το θέμα της προστασίας μας, θέλουμε να μην λάβουμε την ταυτότητα? Αυτό είναι που αναρωτιέμαι. Γιατί κανείς δεν υποστηρίζει τα δικά μας δικαιώματα? Γιατί θα πρέπει μάλλον πρώτα εμείς οι ίδιοι να πιστέψουμε ότι έχουμε αυτά τα δικαιώματα και ότι μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και να τα διεκδικήσουμε. Δεν μπορεί οποιαδήποτε μειονότητα να επικαλείται λόγους συνειδήσεως ή λόγους ελευθερίας, δημοκρατίας και ισονομίας και εμείς οι ίδιοι μόνοι μας να απεμπολούμε αυτά τα δικαιώματα. Άρα είναι καιρός να αντιδράσουμε δυναμικά και να πούμε ότι τούτη τη στιγμή έχουμε πρόβλημα συνείδησης. Τούτη τη στιγμή θίγονται οι προσωπικές μας συνταγματικά κατοχυρωμένες ελευθερίες για αυτούς και για αυτούς τους λόγους.
και να αρχίσουν οι προσφυγές. Κανείς δεν πίστευε ενδεχομένως ότι όταν γίνανε οι προσφυγές για τα μαθήματα των θρησκευτικών θα έφεραν αποτέλεσμα, να αποφέρανε. Και βέβαια τώρα το χλεβάζουν οι υποτιθέμενοι κύκλοι και προσπαθούν πάλι με κάθε τρόπο να το μειώσουν, ξεκινώντας, και εδώ είναι το δυστύχημα για την Ελλάδα, από τον ίδιο τον θεσμό που υποστηρίζει την ομιμότητα, από το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι το πραγματικό δυστύχημα. Όμως, αν δεν γίνει καμία κίνηση, πώς περιμένουμε? Πώς περιμένουμε να έχουμε αποτελέσματα? Θα ήθελα εδώ ταπεινά να πω τη γνώμη μου για το ποιος θα πρέπει να ξεκινήσει την όλη διαδικασία. Η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι του Χριστού. Και ο Χριστός σταυρώθηκε για τη δική μας ελευθερία. Η Εκκλησία λοιπόν, σαν συνεχιστής, θα πρέπει να αγωνιστεί για τη δική μας ελευθερία. Δεν μπορεί η Εκκλησία να υποκύπτει. Έχει τύχει να συζητήσω με ανθρώπους στον χώρο της Εκκλησίας το θέμα των ταυτοτήτων, εκφράζοντας όσα έχω εκφράσει μέχρι τώρα για το πρόβλημα της ασφάλειας. Κάποιοι το δέχονται, κάποιοι δυστυχώς το θεωρούν ίσον σημασίας. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι θα έπρεπε η Εκκλησία συντεταγμένα να πρωτοστατήσει και πάλι στην αντίδραση για το θέμα αυτό. Δυστυχώς δεν βλέπω καμία αντίδραση, παρά το γεγονός ότι ήδη είναι νόμος του κράτους. Στις δύο τελευταίες διαδηλώσεις που είχαν γίνει για το θέμα των ταυτοτήτων ήταν πολύ περιορισμένος ο κόσμος, ήταν μερικές χιλιάδες άνθρωποι, γιατί δεν είχε κατά τη γνώμη μου γνωστοποιηθεί όπως θα έπρεπε, και γι' αυτό και αγνοήθηκε η διαδήλωση. Εδώ υπάρχει και ένα κακό προηγούμενο. Όταν έγινε προετών η κίνηση και συγκεντρώθηκαν σχεδόν 3 εκατομμύρια αιτήσεων και υπογραφών Ελλήνων πολιτών που ζητούσαν το αυτονόητο, να γίνει ένα δημοψήφισμα για την μορφή και τα στοιχεία που θα περιείχαν τότε οι καινούργιες ταυτότητες, αυτή η συγκέντρωση των υπογραφών αγνοήθηκε παντελώς και από την πολιτική και από την πολιτιακή ηγεσία του τόπου. Εκεί λοιπόν, μολονότι έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, έδειξαν πόσο πολύ μπορεί να διαφορήσουν και για την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά και για τους πολίτες αυτού του κράτους. Αντίθετα, όταν αποφάσισε ένας πρωθυπουργός να κάνει δημοψήφισμα θέτοντας ένα πλαστό δίλημα, έφεραν το δημοψήφισμα αυτό ενώπιον του λαού, πολλώνοντάς τον ικανοποιητικά και οδηγώντας τον στα πρόθυρα ενός νέου διχασμού. Βέβαια, στην πορεία, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, όπως γνωρίζετε, αγνοήθηκε με τον τρόπο που αγνοήθηκαν και οι υπογραφές. Με το ίδιο και χειρότερο, μαζί. Γιατί τουλάχιστον την πρώτη περίπτωση δεν έγινε ποτέ το δημοψήφισμα, στη δεύτερη έγινε και άλλαξε. Και εκεί, για μία ακόμα φορά, καμία ευαίσθητη προοδευτική φωνή δεν συνειδητοποίησε το παιχνίδι στο οποίο όλοι πήραν μέρος και τελικά ενεπέχθησαν από την ίδια την κυβέρνησή τους. Εδώ λοιπόν είναι το θλιβερό, γιατί μπορεί πάλι να γίνει κάτι ενδεχομένως, άσχετα αν πολλοί μπορεί να μην το πιστεύουν, μπορεί πάλι να βρεθούν αρκετοί που θα υπογράψουν, όμως δυστυχώς στη χώρα μας οι πρωτοβουλίες είναι στην εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς ως μονάδες δεν θα πρέπει να διαφορήσουμε. Γιατί οι μονάδες μπορούν να κάνουν προσφυγές, η αλήθεια είναι αυτή. Ακριβώς αυτό. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπάρχει πολύ ισχυρή φωνή της Εκκλησίας που οφείλει να προστατεύσει την ελευθερία μας και οφείλει και για το δικό της το καλό, αλλά και για το καλό των ανθρώπων, να υψώσει το αναστημά της για να μπορέσει να βοηθήσει τον άνθρωπο και να τον στηρίξει, γιατί οι εποχές που ζούμε είναι πάρα πολύ δύσκολες, το γνωρίζουμε όλοι, σε όλα τα επίπεδα. Δεν έχει παρά να δούμε μέσα από την ενημέρωση που σιγά σιγά θα γίνεται, γιατί το θέμα μόλις ξεκίνησε στο τελευταίο του τουλάχιστον κεφάλαιο, να δούμε τι θα γίνει. Εμείς θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό. Σήμερα κάναμε ένα ξεκίνημα και επικαλεστήκαμε την δική σας συνδρομή, έχοντας αυτήν την πολύτιμη εμπειρία χρόνια στο τραπεζικό σύστημα, στα τμήματα ηλεκτρονικής απάτης, και εσείς οι ίδια ως ειδικοί στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων μπορούσατε να μας πείτε μερικά στοιχεία παραπάνω για τα δεδομένα με τις καινούργιες ταυτότητες, αφού πλέον και αυτές με το μικροτσίπ που θα υπάρχει θα ανήκουν στην ευρύτερη κατηγορία των ηλεκτρονικών πλέον συστημάτων. Από τη μεριά μου να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δώσατε να ενημερώσουμε τους ακροατές σας για το
πώς ακριβώς θα είναι η νέα ταυτότητα, τους κινδύνους που ενέχει και για το ποιος θα είναι ο τρόπος με τον οποίο θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε την όλη κατάσταση. Νομίζω ότι είμαστε στο ξεκίνημα, θα υπάρξουν και άλλες αντιδράσεις, θέλω να το πιστεύω αυτό και μακάρι να δούμε και πιο συντεταγμένες και συγκροτημένες αντιδράσεις και βέβαια, καθώς θα περνάει ο καιρός, θα χρειαστούμε κι άλλη ενημέρωση από ανθρώπους που έχουν την γνώση να μας δείξουν τα τροτά αυτού του συστήματος, μήπως και καταφέρουμε πρώτον να ξυπνήσουμε λίγο από αυτόν τον περίεργο λίθαργο και δεύτερον να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί εδώ δεν μιλάμε μόνο για κάτι που θα ισχύει για 1-2 χρόνια, αλλά για κάτι που θα εφαρμόζεται σε όλους μας σε μια πολύ μεγάλη κλίμακα. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία σήμερα. Αν κάποια στιγμή έχετε και άλλα στοιχεία ή διαπιστώσετε άλλους τρόπους που μπορούμε με συντεταγμένους τρόπους βεβαίως να αντιδράσουμε, θα χαρούμε να τους ακούσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Μεγάλο το ενδιαφέρον, αν κρίνουμε τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά και τηλεφωνικά, ναι, θα επανέλθουμε στο θέμα, μάλλον και στα δύο θέματα. Σήμερα απλά ξεκινήσαμε να κάνουμε την κουβέντα μας για τις νέες ταυτότητες, έτσι όπως νομοθετήθηκαν. Υπάρχει πλέον στην εφημερίδα της κυβερνήσεως δημοσιευμένος ο νόμος, τι θα έχουν, πώς θα είναι, πώς θα γίνει η διαδικασία της αλλαγής και όλα τα σχετικά. Εκείνο που δεν υπάρχει νομοθετημένο, τι θα περιέχει το περίφημο αυτό ηλεκτρονικό τσιπάκι και ποιοι θα έχουν πρόσβαση. Ποιοι θα είναι αυτοί που υποτίθεται θα μας διαφυλάξουν από κάθε κακό. Ας το πούμε έτσι. Είχαμε την χαρά σήμερα να κουβεντιάσουμε τη Μαρία Μπάγια, που είναι ειδική στην ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων και με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε την δική μας προσπάθεια ενημέρωσης για ένα τόσο μεγάλο και φλέγον θέμα. Στο ξεκίνημα διαβάσαμε και την άποψη ενός παιδίατρου για την αναδοχή παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια. Μια άλλη πληγή. Πολλές πληγές μαζεμένες σε αυτόν τον τόπο και μόνο.